Τα επόμενα βήματα του μελετούν οι συντεχνείε τη ΑΕΚ και τη ΣΥΤΑ σε συνεργασία με τους του νομικού του συμβούλου μετά την ψήφιση από την Βουλή του νομοσχεδίου. Με το οποίο αρχίζει η διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων. Όπω έλεγαμε και πριν λίγε μέρε, ότι πρόκειται περί νομοσχεδίου εκτρώματο, απλά με διακοσμητικέ αλλαγέ, το ίδιο εξακολουθούμε να λέμε και σήμερα. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο βρίθει από αντισυνταγματικέ πρόνοιε. Και είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ναι, μία ε, οδό που έχουμε στα χέρια μα, σαν εργαζόμενοι, είναι ναι, το, ε, η δικαστική οδό. Και από την ίδια την του Γενικού Εισαγγελέα, ε, ο οποίο έχει κάνει προ τη Βουλή, νομίζω είναι ξεκάθαρο όταν ε, γίνει πράξη ε, ιδιωτικοποίηση, ε, αυτό το πράγμα από μόνο του έχει αντισυνταγματική ε, πρόνοια. Υπάρχει και συνεννόηση μεταξύ μα. Οι νομικοί μα σύμβουλοι μιλούν και μεταξύ του. Ε, αλλά πρέπει να πω ότι πέρα από τα οργανωμένα, δικαιούται ο κάθε πολίτη αλλά και ο κάθε εργαζομένο να κινηθεί και ε, αυτόβουλα. Οι εκπρόσωποι των συντεχνιών μιλούν για ξεπούλημα των ημικρατικών οργανισμών και μια μεθοδευμένη, όπω λένε, προσπάθεια προκειμένου να περάσει το νομοσχέδιο από τη Βουλή. Είναι μια μεθόδευση που έχει γίνει και λυπούμαστε διότι πολύ σωστά υπόθηκε ότι η εχθεσινή μέρα ναι, ήταν μαύρη για τη δημοκρατία. Ε, καλά, το νομοσχέδιο θα πήγαινε στη Βουλή μέχρι να ψηφιστεί.

Στόχο, όπω λένε, είναι η εξέβρεση τρόπων ώστε η ΑΕΚ να παραμείνει από τη μία οργανισμό δημοσίου δικαίου και από την άλλη να εξασφαλιστεί το απαιτούμενο ποσό των μνημονιακών μα δεσμευσεών.